Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φορτίστηκε απόψε το προεκλογικό κλίμα με αιχμή τα εθνικά θέματα και την οικονομία. Ο Πρωθυπουργός κλιμάκωσε από τη Θράκη την κριτική του κατά του Πασόκ και δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμη και πολεμικών περιπετειών αν αναλάβει τη διακυβέρνηση ο κ. Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του Πασόκ αντεπετέθη από τη Θεσσαλονίκη και κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι υποβαθμίζει το επίπεδο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Οι απεσταλμένοι μας στη Θράκη, Μάρα Ζαχαρέα, Γιώργος Βλάχος και Σεραφείμ Κοτρότσος, μεταδίδουν. Ο κ. Μητσοτάκης από τη Θράκη κατηγόρησε το Πασόκ ότι η εξωτερική πολιτική του είναι τριτοκοσμική και τυχοδιακτική. Η πολιτική των τριτοκοσμικών πειραματισμών, η ανεύθυνη πολιτική των μποκλήσεων, η πολιτική που θέλουν να τα ακούσουν από εδώ οι Έλληνες, μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας σε περιπέτειες και ενδεχομένως σε πόλεμο. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το χωριό Γέννησαία, όπου κατοικούν πολλοί μουσουλμάνοι. Και μιλώντας στην κεντρική πλατεία, απίφθινε προειδοποίηση προς την Άγκυρα να μην αναμειχθεί στις εκλογές. Ενώ συνέστησε στους μουσουλμάνους Έλληνες να μην ψηφίσουν ανεξάρτητους υποψήφιους. Στην Κομωτινή, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και έκανε διάλογο με τους φοιτητές. Στις τρεις εκλογές που έκαναμε το 89-90 για να ανατρίψω, με το Πασόκ, κύρια δύναμη που μας ετώνωσε όλους, εμένα πάντως, ήταν τα ελληνικά νιάτα. Το ερώτημα που τίθεται είναι, θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα οπισθοδρομήσουμε. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε εδώ στο φάρο της Αλεξανδρούπολης η ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ο κύριος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε το σημερινό διπορικό του στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κύριος στόχος της επίθεσης του Πρωθυπουργού ήταν το Πασόκ, ενώ κατηγόρησε τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου για ανευθυνότητα και δημαγωγία και πρόσθεσε επιλέξη. Ο πρόεδρος του Πασόκ είναι έτοιμος να καταστρέψει τα πάντα χάρη του προσωπικού και πολιτικού του συμφέροντος. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέλησε στη συνέχεια διεξοδικά το έργο της Νέας Δημοκρατίας για τη Θράκη και τόνισε: τώρα είναι ώρα να ανθίσουν οι καρποί των θυσιών του ελληνικού λαού. Η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίζεται παρά στο λαό. Δεν στηρίζεται στα σκοτεινά παρασκήνια, ούτε στα οικονομικά συμφέροντα. Ζητήσαμε ακόμα θυσίες για να κρατήσουμε στα οικονομία. Έργα που εγγυώνται ότι θα θέσουμε τέρμα στην περίοδο της λιτότητας που ήταν θυσία για τον ελληνικό λαό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου απάντησε με σκληρή γλώσσα απόψε στις επικρίσεις του Πρωθυπουργού και δήλωσε ότι το Πασόκ θα κερδίσει τις εκλογές και θα διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι με την οικονομική πολιτική της οδήγησε τη χώρα σε αδιέξοδο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο κ. Παπανδρέου, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη, απάντησε στη δήλωση του κ. Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής σε περίπτωση που το Πασόκ κερδίσει τις εκλογές. Έχει γίνει γελίος. Έχει πλέον, πρέπει να αισθάνεται τόσο άπελπης, τόσο βέβαιος για την τύχη του, ώστε πέφτει σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να ντρέπεται. Το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Πασόκ επέκρινε με δρυμύτητα την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Υπονόμευσαν θεσμούς, τη δικαιοσύνη, αυτή την ίδια τη δημοκρατία. Ξεπούλησαν, ήταν σε έτοιμοι να ξεπουλήσουν και ό,τι έμενε, τον εθνικό πλούτο της χώρας μας. Με πράξεις χαριστικές και διαφανείς. Απαντώντας στις δηλώσεις Παπανδρέου και στις χθεσινές κατηγορίες για εγκλήματα κατά της οικονομίας, ο κύριος Μάνος είπε: θύμα ίσως είμαι. Το έγκλημα διαπράχθηκε από τον κύριο Παπανδρέου με το ψοβόλα εδώ στα όλα και άλλα παρόμοια. Όχι μόνο έχει αδειάσει τα ταμεία ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν υπάρχουν καν ταμεία. Εκεί φτάσαμε. Τις θέσεις του Πασόκ για την οικονομία και την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει ανέπτυξε ο κύριος Παπανδρέου σε εκτενή συνέντευξή του στην εφημερίδα Το Βήμα.
Αναφερόμενο στη φορολογία, υπογραμμίζει ότι θα προωθήσει ένα νέο φορολογικό νόμο, δίκαιο και αναπτυξιακό, που θα ισχύσει για όλη την τετραετία. Δεν αποκλείει τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και επισημαίνει ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τα ελλείμματα καλύπτονται εν μέρη με τη φορολογία και εν μέρη με δανεισμό. Στις θέσεις που ανέπτυξε ο κ. Παπανδρέου για την οικονομία, αντέδρασε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στέφανος Μάνος. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν μας προτείνει νέους φόρους και νέα χρέη. Και σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευθεί ότι δεν θα επιβάλλει καμιά νέα φορολογία. Στις δηλώσεις του κ. Μάνου απάντησε απόψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μάνος δεν ξέρει να διαβάζει. Να πάει στο σχολείο να διαβάσει καλύτερα. Έχω σήμερα μια συνέντευξη στο Βήμα που θα του κάνει πολύ καλό να τη διαβάσει. Κύριος Μάνος, ένα χρέος έχει. Να απολογηθεί στον ελληνικό λαό για την καταστροφή που έφερε στην οικονομία της χώρας. Για τον πληθωρισμό, ο κύριος Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι θα καλέσει τους 60 μεγαλύτερους έμπορους και βιομήχανους και θα τους ζητήσει συγκράτηση των τιμών. Από την άλλη πλευρά και το κράτος δεν θα αυξήσει τα τιμολόγια των δημοσίων επιχειρήσεων. Όσα είπε ο κύριος Παπανδρέου, σε καμιά περίπτωση δεν συνιστούν συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το τι θα κάνει η κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Επίθεση σε δύο μέτωπα κατά του Πρωθυπουργού αλλά και κατά του ΠΑΣΟΚ έκανε χθες ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ η πρόεδρος του συνασπισμού επέκρινε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Παπανδρέου ότι καταφεύγουν σε μονολόγους χωρίς να παρουσιάσουν προτάσεις. Τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος ανέπτυξε απόψε η κυρία Παπαρίγα μιλώντας στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Κεσαριανή. Η γραμματέας του ΚΚΕ, κυρία Αλέκα Παπαρίγα, εγκαινίασε σήμερα την προεκλογική περίοδο για το κόμμα της στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Χιλιάδες άτομα είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς και σε Γιάννη και με διαρκή συνθήματα επιθυμούσαν την κυρία Παπαρίγα που τους προέτρεψε. Αυτή τη φορά δεν πρέπει να υπάρξουν έμπειροι αγωνιστές που θα σκεφτούν όπως σκέφτηκαν στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Πώς σκέφτηκαν ότι ο επόμενος δεν μπορεί, δεν θα είναι τόσο κακός και οδυνηρός όσο ο προηγούμενος. Μιλώντας στο δεύτερο επιθετικό πρόσωπο και προς τους τέσσερις πολιτικούς αντιπάλους της, η κυρία Παπαρίγα ήταν ιδιαίτερα αυστηρή και διαχώρισε τη θέση του κομματός της. Απαράδεκτες συνθήκες εύνοιας και προνομιακής μεταχείρισης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και έκδηλη είναι συμπάθεια προς τα ανώδυνα για το κατεστημένο κόμματα του συνασπισμού και της πολιτικής άνοιξης. Η κυρία Παπαρίγα επικέντρωσε την κριτική της κυρίως εναντίον των δύο μεγάλων κομμάτων. Για αυτούς κριτήριο και επιξίδα είναι το κέρδος της ολιγαρχίας, τα υπερκέρδη των πολυεθνικών. Για μας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων. Η κυρία Βαμανάκη είπε ότι ο συνασπισμός θα δώσει τη μάχη με σεβασμό στο σκεπτόμενο πολίτη. Έχουμε ήδη συσπηρωθεί μετά και το διαρκές συνέδριο του κόμματος με συσπήρωση και ευρύτερων δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας. Και είμαστε αισιόδοξοι για αυτή τη μάχη. Η Μαρία Βαμανάκη επέκρινε τα άλλα κόμματα ότι διεξάγουν τον εκλογικό αγώνα με μονολόγους και χωρίς προτάσεις. Με περιοδία στα νησιά του Αιγαίου εγκαινιάζει τις ανοιχτές προεκλογικές εκδηλώσεις της η Πολιτική Άνοιξη μεθαύριο Τρίτη, ενώ την Πέμπτη ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει στο Περιστέρι στην πρώτη από τις τρεις συνολικά συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Για τον κίνδυνο πολέμου που επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός σε περίπτωση που αλλάξει η εξωτερική πολιτική, ο κύριος Σαμαράς είπε. Ευτυχώς για την Ελλάδα τέτοιο πόλεμο δεν θα έχουμε. Δυστυχώς για την Ελλάδα έχουμε πόλεμο λάσπης. Με πρώτο πολέμαρχο τον κύριο Μητσοτάκη. Σε σημερινές δηλώσεις του ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είπε ότι η Ελλάδα αλλάζει και ότι η σκηνοθετημένη πόλωση των δύο παλιών μονομάχων δεν θα σταματήσει αυτή την πορεία. Για τη χθεσινή συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σχολίασε. Και επειδή προεξοφλούν την επάνωδο του κυρίου Παπανδρέου στην εξουσία μετά την πανελλαδική συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, τους απαντάμε ότι η άνοιξη θα τους σταματήσει. Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας μας θα έχουν βουλευτές και άλλα κορυφαία στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών που έθεσαν χθες στην Αθήνα. Οι συνεργάτες του Bill Clinton απέφυγαν να σχολιάσουν την έκθεση της Αμερικανικής Πρεσβείας για τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου. Αποφεύγοντας να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου, έφτασαν το απόγευμα στην Αθήνα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών για να τιμήσουν την επέτειο των 2.500 χρόνων από τη γέννηση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ, Κρις Σπύρου. Από τον κύριο Σπύρου ζητήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο της έκθεσης της Αμερικανικής Πρεσβείας, σύμφωνα με την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει ελαφρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Σχετικά με τη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το πρόβλημα με τα Σκόπια, ο κύριος Σπύρου είπε ότι ο πρόεδρος Κλίντον κατανοεί τις ελληνικές θέσεις. Τραγικό θάνατο βρήκαν το απόγευμα δύο Έλληνες ναυτικοί όταν το φορτηγό πλοίο Αιγαίο Σταρ βυθίστηκε στα παράλια της Μικράς Ασίας κοντά στη Σμύρνη. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του πληρώματος διεσώθησαν ενώ άγνωστα παραμένουν ακόμα τα αίτια του ναυαγίου.
Το μικρό ελληνικό φορτηγό Αιγαίο Σταρ με πλήρωμα 6 Έλληνες ναυτικούς απέβλεσε στις 5.30 το απόγευμα από το λιμάνι Αλίαγα της Τουρκίας, φορτωμένο με πλαστικά και προορισμό τη Ριέκα της Κροατίας. Στην περιοχή επικρατούσε άπνοια. Στις 6 και 10 το απόγευμα, 3 μίλια από το λιμάνι του Αλίαγα, το Αιγαίο Σταρ εξέπεψε σήμα κινδύνου και 10 λεπτά αργότερα βυθίστηκε. Η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλεξε νεκρούς στο πρώτο μηχανικό του Αιγαίο Σταρ, Χρήστο Κουρούπη, και τον ναύτη Μερκούριο Κρητικό. Διεσώθησαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο του Αλίαγα ο πλοίαρχος Νικόλαος Ιατράκης, ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πιστίνας, ο δεύτερος μηχανικός Ηλίας Κολυβάρης και ο ναύτης Αναστάσιος Μητσόπουλος. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Κανείς από τους 4 ναυτικούς που σώθηκαν δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να καταθέσει. Η τουρκική ακτοφυλακή εκτιμά ότι η αιτία του ναυαγίου είναι είτε η προσάραξη του Αιγαίου Σταρ σε ξέρα, είτε η μετατόπιση του φορτίου του. Έντονα αντέδρασε η κυβέρνηση στη νέα πρόκληση του καθεστώτος Μπερίσα που απαγόρευσε τη λειτουργία αμυγός ελληνικών σχολείων στα χωριά των Βόρειο Υπηρωτών. Ξεσηκώθηκε η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία μετά την απόφαση της κυβέρνησης Μπερίσα να μην επιτρέψει τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων. Οι Βορειοϋπηρώτες είναι ανάστατοι και για τους προφυλακισμούς μαθητών και δασκάλων από τις αλβανικές αρχές στο Αργυρόκαστρο και στο Δέλβινο. Θυμίζει εποχές σκλαβιάς της Τουρκίας. Αυτές οι εποχές δεν πέρασαν. Έρθαν ξανά στο σχολείο που βρισκόμαστε. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε σήμερα έντονα και κάλεσε την αλβανική κυβέρνηση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της προς την ελληνική μειονότητα και να σταματήσει το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων. Δραματική έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη να παρέμβουν για να τερματιστεί ο εμφύλιος στη Γεωργία επίφθινε ο πρόεδρος Έντβαρντ Σεβαρτνάντζε, ενώ απόψε οι αντάρτες αυτονομιστές εισέβαλαν μετά από πολιορκία πολλών ημερών στην πρωτεύουσα της Αμπχαζίας, Σουχούμι. Οι Αμπχάζοι αυτονομιστές εισέβαλαν πριν από λίγες ώρες στο Σουχούμι, όπου βρίσκεται το Γενικό Επιτελείο των Γεωργιανών Δυνάμεων της Αμπχαζίας και οι μάχες διεξάγονται σώμα με σώμα στους δρόμους της πόλης. Ο επικεφαλής των κυβερνητικών δυνάμεων κατηγόρησε τους Αμπχάζιους αυτονομιστές ότι εκμεταλλεύτηκαν τη συνάντηση στη ρωσική πόλη Σότζι το απόγευμα για την υπογραφή της συμφωνίας, ώστε να σπάσουν τις γραμμές των Γεωργιανών και να εισβάλλουν στο Σουχούμι. Στο Σότζι, οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει συμφωνία για αμοιβαία αποχώρηση εντός 24 ώρων όλων των στρατευμάτων από την πολεμική ζώνη. Χθες ο Γεωργιανός ηγέτης Σεβαρνάντζε απίφθινε έκκληση στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και τον ΟΗΕ να σώσουν τη χώρα του από την καταστροφή, επισήοντας τον κίνδυνο ότι οι συγκρούσεις στην Αμπχαζία μπορεί να επεκταθούν και να φτάσουν μέχρι τη Ρωσία. Εμπλοκή εμφανίζεται στις διπλωματικές διαβουλεύσεις για την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των εμπολέμων της Βοσνίας. Ο Ιζετμπέκοβιτς πιέζει για περισσότερα εδάφη, απειλώντας ότι θα αποχωρήσει και πάλι από τις διαπραγματεύσεις. Οι ελπίδες για επίλυση της βοσνιακής κρίσης λιγοστεύουν όσο πλησιάζει η ώρα της επανάληψης των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Σαράγεβο. Οι διεθνείς μεσολαβητές, ο Όεν και Στόλτεμπεργκ, επιμένουν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των τριών εμπολέμων παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει. Ο Βόσνιος πρόεδρος Ιζετμπέκοβιτς επανήλθε χθες με τις απειλές του ότι θα αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν δεν του δοθούν περισσότερα εδάφη και πρόσβαση στην Αδριατική μέσω κροατικών εδαφών. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της Βοσνίας και της Κροατίας συναντήθηκαν στο Ζάγκρεμπ για δεύτερη φορά τις τρεις τελευταίες ημέρες σε μια έσχατη προσπάθεια να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στο θέμα της πρόσβασης των μουσουλμάνων στην Αδριατική. Οι Κροάτες προσφέρουν στους μουσουλμάνους πρόσβαση στο λιμάνι Πλος, ενώ ο Ιζετμπέκοβιτς επιμένει να του παραχωρήσουν οι Κροάτες την παραλιακή πόλη Νεούμ. Η νίκη της ΑΕΚ με 3-0 επί του Άρη ολοκλήρωσε πριν από λίγο το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Τα γκολ όλων των αγώνων της ημέρας περιγράφει ο Άγγελος Μεδρινός.
Ισχυροί βόρειοι άνεμοι και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην Ανατολική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί, στα δυτικά ασθενείς μέχρι μέτρη και στο Αιγαίο τοπικά πολύ ισχυροί, πιθανόν θυελλώδεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα βόρεια από 14 έως 25 βαθμούς. Η ψηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στο Ιόνιο και στα δυτικά από 18 έως 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρωτικά από 16 έως 29. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια και στα ανατολικά του νομού Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέτρη έως ισχυρή και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και άνεμοι βόρειο-ανατολική μέτρη. Πτώση της θερμοκρασίας και στη Θεσσαλονίκη που θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα τελευταία γεγονότα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τώρα τη συνέχεια της υπέροχης ταινίας Καζαμπλάνκα με τους Χάμφρι Μπόγκαρντ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Στις 7 η ενημέρωσή σας από το Mega Channel αρχίζει με το πρωινό παράθυρο που παρουσιάζουν ο Γιάννης Δημαράς και η Ρίκα Βαγιάννη. Στις 9.30 χαμογελάτε είναι μεταδοτικό με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τη Μαρίνα Τσιντικίδου. Το πρώτο μεγάλο δελτίο του Mega είναι στις 2 το μεσημέρι. Καληνύχτα σας και καλή εβδομάδα.